Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά μπορούν να παράξουν ιδέες βιώσιμες που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα προς την κεντρική αλλά και τοπική ηγεσία για να τις δούμε άμεσα στο μέλλον στα σκαριά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το συνέδριο έχει βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα, λύνοντας τεράστιους μύθους, όπως την δυνατότητα μετακίνησης στην καθημερινότητα και το πρόβλημα της φόρτισης. Ένας ενδυνάμει αγοραστής, ένας ενδυνάμει ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι το πού θα φορτίσει. Νομίζω ότι αυτό σήμερα λύθηκε. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους, όμως, είναι αυτό που είπε ο κύριος Νίκος, με το καυτό θέμα, τι θα γίνει. Μέχρι τώρα ξέραμε το πώς σβήνει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης. Με έναν ηλεκτρικό κινητήρα, λοιπόν, τι γίνεται. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να συντονίσω εγώ την επόμενη ενότητα και την τελευταία για το συνέδριο, με τίτλο «Την πυρκαγιά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μύθοι και αλήθειες», και να καλέσω στο βήμα τον επιπυραγό και τμηματάρχη επιχειρήσεων Διεύθυνσης Πυρόσβεσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Αχιλέα Σαΐτη. Κύριε Σαΐτη, να σας καλωσορίσω και από το πιο επίσημο πάνελ. Είναι δεδομένο ότι ένα από τα προβλήματα που έχει στο μυαλό του ο ενδυνάμει ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι τα πολλά βιντεάκια που βλέπουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων και όλων της εύκολης μετάβασης πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, με οχήματα που το έχουμε βάλει μέσα στο σαλόνι, αν είναι ένα μικρό πατίνι ή σε μια πιλωτή από μια πολυκατοικία, την ώρα που φορτίζουν να παίρνουν μια φωτιά και να τρέχουμε και να φτάνουμε δεν ξέρω κι εγώ πού. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την προλόγησή σας και για την πρόσκληση εκπροσωπώντας το Πυροσβεστικό Σώμα και μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς από τον κύριο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και το προσωπικό του ενδιαφέρον βέβαια για το σημερινό συνέδριο, αλλά και για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που είπατε. Το διαδίκτυο από τη μία μας πληροφορεί πολύ άμεσα για ό,τι συμβαίνει έτσι, σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Απ' την άλλη όμως μας δημιουργεί και αισθήματα φόβου πολλές φορές που δεν έχουν βάση. Ειδικότερα όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ποσοστό πυρκαγιών που έχει καταγραφεί, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα ανοίγω μια παρένθεση, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία καταγεγραμμένη πυρκαγιά σε ηλεκτρικό όχημα. Η χώρα που έχει τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία, με συγχωρείτε, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι η Αμερική, γιατί εκεί πρωτοξεκίνησε να κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια. Εκεί λοιπόν έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των πυρκαγιών σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι λιγότερο από τον τρίτο των πυρκαγιών κατά τη στοιχεία της κυκλοφορίας τους βέβαια σε σχέση με τα συμβατικά. Άρα το πρώτο το ξεπερνάμε. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινδυνεύουν λιγότερο να αρπάξουν φωτιά από τα συμβατικά. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αρπάξει φωτιά, πώς σβήνει. Το ερώτημα απαντάται, μάλλον η απάντηση εκτείνεται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με το αν η φωτιά, η αιτία της πυρκαγιάς, είναι από την μπαταρία του αυτοκινήτου ή είναι από άλλους παράγοντες. Αν είναι από άλλους παράγοντες, το αντιμετωπίζουμε και εμείς και ο οδηγός του αυτοκινήτου
όπως ένα συμβατικό όχημα. Σβήνει σχετικά εύκολα η φωτιά δηλαδή. Εάν η αιτία της πυρκαγιάς είναι η μπαταρία, τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο θερμικό φορτίο από τη στιγμή που θα πάρουν πυρκαγιά, που θα αρχίσει να αναπτύσσεται η φωτιά. Και επιπλέον υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος που ονομάζεται κίνδυνος της θερμικής διαφυγής. Πολύ σχηματικά να πω ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος της έκρηξης φωτιάς, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, το οποίο... Όχι σαν τόξο. Είναι μια φωτιά που από τη στιγμή που θα αρχίσει να δουλεύει μέσα και ξεπεράσει κάποιο όριο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να σου πει ποιο είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις βέβαια στην μπαταρία, όπως ο θόρυβος, ένας παρατεταμένος συρριγμός που μπορεί να βγάζει μπαταρία και κάποιοι άλλοι παράγοντες που μπορεί να σε προειδιάσουν. Μπορεί όμως να γίνει και ξαφνικά. Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο? Αρχίζει και γίνεται πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα, μία έκρηξη φωτιάς που τυλίγει όλο το αυτοκίνητο. Αυτό συμβαίνει και στις συσκευές μικροκινητικότητας που περιγράψατε, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, βιντεάκια των οποίων παίζουν τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ έντονα στο διαδίκτυο. Έχω βάλει λοιπόν το πατίνι μου να το φορτίσω μέσα στο σαλόνι και γίνεται ζημιά. Άμεσα, μέχρι να έρθουν οι ειδικοί του πυροσβεστικού σώματος. Τι δυνατότητα έχω, πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω? Καμία. Το πατίνι, οτιδήποτε ηλεκτρική συσκευή έχω μικροκινητικότητας που έχει μπαταρία λιθίου, που φορτίζει με μπαταρία λιθίου, από τη στιγμή που καταλάβω ότι κάτι πάει στραβά, εγκαταλείπω άμεσα το χώρο. Δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις πολλά πράγματα. Γιατί αν δεν προλάβεις να το σβήσεις και αρχίζει... Έστω ότι είσαι τυχερός και γλιτώνεις το φαινόμενο της θερμικής διαφυγής. Μόνο και μόνο που θα αρχίσει αυτό να θερμαίνεται και να παράγει αέρια, η μπαταρία λιθίου δηλαδή, μέσα σε ένα κλειστό χώρο, μιλάμε, έτσι, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι, ακόμα και αν γλιτώσεις από τη φωτιά, θα πας χαμένος από τα τοξικά αέρια που εκλείονται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πάρα πολύ άμεσα δραστικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πάρα πολύ τοξικά τα αέρια από την μπαταρία. Άρα, αυτό που εμείς λέμε και προτείνουμε στους καταναλωτές είναι, όπως όλες τις συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας και φορτίζουμε, ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, προσοχή. Πρώτον, να αγοράζουμε συσκευές που είναι πιστοποιημένες. Δεύτερον, οι πρίζες που έχουμε στο σπίτι μας, έτσι, και όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι σε καλή κατάσταση και να την ελέγχει σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα ένας ηλεκτρολόγος. Και τρίτον, να ακολουθούμε πιστά όμως, πιστά, 100% τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος που έχουμε στο σπίτι. Να ακολουθούμε δηλαδή σωστά τους κύκλους φόρτισης, να μην ξεχνάμε το πατίνι μας ή το ποδήλατο το ηλεκτρικό πάνω στην πρίζα για πάρα πολλές ώρες ή να φεύγουμε, να υπάρχει επιτήρηση γενικότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι με όλα όσα είπατε μέχρι τώρα συστήνεται και η φόρτιση έστω και ενός μικρού πατινιού να γίνεται σε εξωτερικό χώρο, αν είναι δυνατόν στεγασμένος για λόγους βροχής, και όσο γίνεται σε καθαρό περιβάλλον, να μην έχει γύρω-γύρω αντικείμενα και τα σχετικά. Όχι, δεν λέω ακριβώς αυτό. Μπορεί οποιοσδήποτε να φορτίζει το όχημά του ένα πατίνι, έτσι που αναφέρεται το παράδειγμα, μέσα στο σπίτι. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να βγάζουν στη βεράντα τους. Ζούμε σε μια μεγάλη πόλη, πάλι δεν έχουν καθόλου βεράντα, αλλά έχουν πολύ μικρές, έτσι, πολύ μικρά μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα. Η σύσταση είναι αυτή που σας είπα πριν. Τα βήματα είναι αυτά που σας είπα. Ακολουθώ τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη φόρτιση. Αγοράζω πιστοποιημένες συσκευές και όταν φορτίζω τη συσκευή αυτή,
την έχω συνέχεια υπό την επιτήρησή μου. Δεν φεύγω από το χώρο ή δεν κάνω κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα ή παράλληλα με αυτό. Και ένα επιπλέον που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι εφόσον επιλέξω να αγοράσω μια τέτοια συσκευή και να τη φορτίζω μέσα στο δωμάτιό μου, στο σπίτι μου, φροντίζω κάποια ελάχιστα μέτρα πυρασφάλειας να έχω. Και τι θέλω να πω με αυτό. Φροντίζω να είναι καθαρός ο χώρος, να μην ακουμπάει, για παράδειγμα, το πατίνι πάνω σε ένα χαλί, να μην ακουμπάει σε έφλεκτα αντικείμενα, να μην έχω κοντά μου κουρτίνες, να μην έχω υλικά τέτοια δηλαδή, τα οποία σε περίπτωση έστω και υπερθέρμανσης και όχι φωτιάς, μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη φωτιάς και, και το να τρέξει πολύ γρήγορα. Πριν λίγους μήνες και μετά από πολύ καιρό είδαμε να πραγματοποιείται αγώνας παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Ιαπωνία. Εκεί λοιπόν είχαμε την πρώτη πυρκαγιά σε υβριδικό αυτοκίνητο, η οποία κόντεψε στην κυριολεξία να τεινάξει τον αγώνα στον αέρα, κάνοντας το αυτοκίνητο να μην αντιλαμβάνεσαι αν είναι ούτε καν αυτοκίνητο ότι απέμεινε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αυτοφερόμενα πάρα πολλά μέσα για την κατάσβεση και με την πυροσβεστική υπηρεσία την εκεί να είναι στο σημείο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν καταφέραν να σώσουν τίποτα παρά μόνο από την εμπειρία του οδηγού που πάρκαρε σε τέτοιο σημείο και δεν πήρε φωτιά και το δάσος, δηλαδή να μην προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Υπάρχει τρόπος για να σβήσει? Καταρχήν, μην βάζουμε στην ίδια κατηγορία τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με τα γιοταχή ηλεκτρικά που κυκλοφορούν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να σας διακόψω, απλά το επισημαίνω, γιατί έχει ήδη αυτοφερόμενα μέσα το αγωνιστικό. Ένα επιβατικό δεν έχει τίποτα, πέραν από ένα πυροσβεστήρα στο προπαγκάζ. Το γνωρίζω, γιατί σας ενημερώνω ότι και στο προηγούμενο Ράλι Ακρόπολης το καλοκαίρι του 2022 που διενεργήθηκε εδώ στη χώρα μας, είχα συνεργαστεί με την Οργανωτική Επιτροπή και είχα συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο που έγινε στο ΆΚΑ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου για το πώς σβήνουν και πώς αντιμετωπίζουν συμβάντα σε τέτοια αυτοκίνητα. Και ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, ή 15 ή 18 αυτοκίνητα υβριδικά που συμμετείχαν, 15, που συμμετείχαν για πρώτη φορά στο Ράλι Ακρόπολης. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εάν ένα συμβατικό αυτοκίνητο αρπάξει φωτιά, συνδέω με αυτό που είπα στην εισαγωγική μου ομιλία, συνεπία της μπαταρίας του όμως, τότε είναι δύσκολο να σβήσει. Από συμβάντα που έχουν καταγραφεί, το μικρότερο ποσό νερού που χρειάστηκε να πέσει ήταν 50.000 λίτρα και το μεγαλύτερο ήταν 150.000 λίτρα. Γνωρίζω, γιατί νομίζω ότι περισσότερο δεν ξέρετε, ότι η πυροσβεστική έξοδος, όπως τη λέμε εμείς στη δικιά μας γλώσσα, δηλαδή όταν βγαίνουν τα οχήματα από τον σταθμό για να αντιμετωπίσουν ένα συμβάν, αποτελείται συνήθως από 2 έως 3 το πολύ οχήματα, τα οποία συνολικά το maximum νερό που μπορούν να φέρουν είναι 10 έως 15 κυβικά, 10 έως 15 τόνοι. Συνολικά, όχι εκαστό. Η πυροσβεστική έξοδος έχει ένα αυτοκίνητο που έχει συνήθως 1 με 1,5 τόνο το πρώτο, το δεύτερο έχει 4-5 τόνους και αν υπάρχει δυνατότητα ακολουθεί και ένα δεκάτονο που λέμε εμείς ή δωδεκάτονο σαν δότης σε περίπτωση που χρειαστεί για τα 2 πρώτα αυτοκίνητα. Άρα με αυτά τα 3 αυτοκίνητα που για ένα, ανοίγω παρένθεση, για ένα τροχαίο ατύχημα ή για ένα αυτοκίνητο που καίγεται είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν σε ένα σταθμό ταυτόχρονα να στείλει 3 οχήματα άμεσα εννοώ, δεν αντιμετωπίζεται. Υπάρχει όμως τρόπος να αντιμετωπιστεί, γιατί ο αυτός που είναι δότης, όταν αδειάσει το νερό του, θα γυρίσει πίσω, θα βρει ένα δοστρόμιο, θα ξαναγεμίσει και θα τροφοδοτεί τους άλλους 2. Ακούγεται υπερβολικό και τρομακτικό, αλλά είναι αλήθεια, ότι δεν σβήνει εύκολα από τη στιγμή που εκτεθεί η μπαταρία του αυτοκινήτου σε πυρκαγιά και αρπάξει φωτιά. Όμως, να καθησυχάσουμε και λίγο τους ακροατές μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο και σπάνιο να συμβεί αυτό.
Η μπαταρία λιθίου που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό κάλυμα που την προστατεύει. Έχει ένα πολύ ισχυρό περίβλημα. Πρέπει να συνυπάρξουν πάρα πολλοί αρνητικοί παράγοντες προκειμένου να διαραγεί το κάλυμά του αυτό, να εκτεθούν τα στοιχεία της μπαταρίας στον ατμοσφαιρικό αέρα και να αρπάξει φωτιά ή να έχουμε διαρροή. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχουμε τέτοιο συμβάν, ο οδηγός του αυτοκινήτου με τα μέσα που έχει το αυτοκίνητο, τι έχει το αυτοκίνητο βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ένα φορητό πυροσβεστήρα ξερά σκόνιος 2 λίτρων. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το συμβάν. Αυτό που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να απομακρυνθεί από το όχημα και να καλέσει όσο πιο γρήγορα μπορεί την πυροσβεστική υπηρεσία, το 199. Γνωρίζοντάς μας όμως και ενημερώνοντάς μας στο τηλέφωνο που θα κάνει ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, έτσι ώστε το κέντρο που θα λάβει την κλίση να είναι προετοιμασμένο να στείλει πρώτα την πυροσβεστική έξοδο του σταθμού που είναι πιο κοντά, αλλά ταυτόχρονα να ψάχνει να βρει κάνα 2-3 άλλα δωδεκάτονα από γειτονικούς σταθμούς, να τους έχει stand-by, να τους στείλει και αυτούς αν χρειαστεί. Άρα, αν ενημερωθούμε εμείς σωστά από την αρχή, γλιτώνουμε χρόνο σε αυτό το συμβάν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετού τύπου πυροσβεστήρες στο εμπόριο. Ιδανικό υλικό για κατάσβεση στην μπαταρία είναι το νερό ή με κάτι άλλο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο σωστά. Μιλάμε για την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος. Πάρα πολύ νερό. Αυτό είναι το ιδανικό. Εάν έχεις εξασφαλίσει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, άρα πυροσβεστική υπηρεσία, ξεκινάς κατάσβεση με νερό. Οτιδήποτε άλλο μέσο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και όχι μόνο στη χώρα μας, δεν υπάρχει. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει να κάνουν πειράματα, μελέτες αν θέλετε, για να βρουν καταλληλότερα κατασβεστικά υλικά. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής. Το καταλληλότερο είναι η μεγάλη ποσότητα του νερού. Και ένα ακόμα που ήθελα, συμπληρώνοντας την ερώτησή σας, να θέσω εδώ στην κουβέντα, είναι το εξής, ότι ένας κίνδυνος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού έρθουμε εμείς και τις σβήσουμε την πυρκαγιά, είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα επανάφλεξης, ακόμα και μετά από 48 ώρες. Έχει παρατηρηθεί, λέει, το φαινόμενο να πάμε εμείς να σβήνουμε ένα αυτοκίνητο, έρχεται μετά η εταιρεία που πρέπει να διαχειριστεί ένα οδικό ατύχημα, έτσι, το παραλαμβάνει, κάπου το αποθηκεύει και εκεί που το έχει αποθηκεύσει στο γκαράζ, στο πάρκινγκ, ξαναπαίρνει φωτιά μετά από 40 και 45 ώρες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τους ειδικούς του χώρου και να είναι προετοιμασμένοι από τη στιγμή που θα περισυλλέξουν ένα όχημα ηλεκτρικό από το δρόμο για οποιοδήποτε πρόβλημα, να το έχουν υπό την επιτήρησή τους για τουλάχιστον 2 μέρες. Ένα επιπλέον υλικό που εμείς φροντίσαμε να προμηθευτούμε από το 2020-2021, που αρχίσαμε να φτιάχνουμε και να στείλουμε ειδικότερα μνημόνια ενεργειών επέμβασης τακτικού επίπεδου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι οι πυροκουβέρτες. Είναι πολύ μεγάλες κουβέρτες διαστάσεων 3x4, αν θυμάμαι καλά, τις οποίες μπορείς να σκεπάσεις ένα όχημα, όχι για να σβήσεις εντελώς τη φωτιά όμως, δεν σβήνει εντελώς, την περιορίζεις και περιορίζεις, ακόμη πιο σημαντικό, την έκκληση των τοξικών αερίων και καπνών. Στερείς το οξυγόνο, πολύ σωστά το λέτε, αλλά και αυτοί που είναι κοντά δεν εκτίθονται στα τοξικά αέρια της πυρκαγιάς. Άρα και καθυστερείς την πυρκαγιά, ενδεχομένως και να τη σβήσεις, ενδεχομένως, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είπαμε, αν πάρει μπαταρία, δεν μπορείς ούτε με την πυροκουβέρτα να τη σβήσεις, την καθυστερείς όμως, καπακώνεις το αυτοκίνητο, καπακώνεις τους καπνούς και δεν αφήνεις τους πολύ τοξικούς καπνούς να ταξιδέψουν και να επηρεάσουν και τον υπόλοιπο κόσμο. Φανταστείτε, όταν εμείς επεμβαίνουμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επεμβαίνουμε φορώντας όλον τον προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό που έχουμε. Έτσι, δηλαδή, αναπνευστική συσκευή για προστασία αναπνοής, γάντια, κράνος, τα πάντα. Πάμε με full προετοιμασμένοι, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο να επέμβουμε. Ιδανικά μου απαντήσατε στην πρώτη τελευταία ερώτηση που είχα να κάνω.
Και να περάσουμε στην τελευταία. Επειδή αναφερθήκατε και στο Ράλι Ακρόπολης και είμαι ένας άνθρωπος του χώρου του μηχανοκίνητου αθλητισμού και εμείς περάσαμε πολλά σεμινάρια για να μάθουμε για τα λαμπάκια, να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, τα ξέρετε. Ο πυροσβέστης που θα πάει στην κατάσβεση έχει εκπαιδευτεί για να γνωρίζει το ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ σημαντική, εκτός τον παράγοντα φωτιά, μια πολύ μεγάλη σημαντική διαρροή ρεύματος και μάλιστα υπερυψηλής στάσης που μπορεί εύκολα να κάνει ζημιά. Φυσικά και έχει εκπαιδευτεί. Σας είπα ότι ήδη από το 2020 με 2021 έχουμε φροντίσει να εκδώσουμε SOPs που λέμε εμείς, δηλαδή μνημόνια ενεργειών, συγκεκριμένα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πριν το κάνουμε αυτό, είχαμε έρθει σε επαφή με το σύνδεσμο εισαγωγέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μας κατευθύνουν και να μας δώσουν τη δικιά τους τεχνογνωσία. Είδαμε καλές πρακτικές από τον NFPA, που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πυροπροστασίας της ΗΠΑ. Ήρθαμε σε επαφή με το CTIF, που είναι ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Πήραμε από αυτούς ό,τι καλές πρακτικές έχουν και την σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, γιατί είχαν αντιμετωπίσει βάντα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και είμαστε τώρα σε ένα πρόγραμμα και ερχόμαστε σε επαφή απευθείας με τις εταιρείες των αυτοκινήτων για να κάνουμε κοινές εκπαιδεύσεις πάνω στα μοντέλα. Πάντως, είμαστε προετοιμασμένοι κυρίως στην αναγνώριση. Δηλαδή, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να αναγνωρίσεις ότι στο συμβάν που πας, το όχημα αυτό είναι ηλεκτρικό. Αυτό είναι το 50% της επιχειρησιακής αντιμετώπισης. Μετά, μπαίνει σε έναν δρόμο να κάνει συγκεκριμένα βήματα. Νομίζω ότι λύσαμε πολλές απορίες. Σημαντικότερο κρατάμε τα specs του κατασκευαστή, πώς πρέπει να φορτίζουμε με το σωστό εξοπλισμό σε έναν κατάλληλο χώρο, να έχουμε το νου μας, όπως πολύ σωστά είπατε, φορτίζοντας πάρα πολύ απλά το κινητό μας που βάζουμε όλοι κάθε βράδυ, και να νιώθουμε μια ασφάλεια όταν γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί έχουμε και το backup της πυροσβεστικής. Αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο να συμπληρώσω όσον αφορά την εκπαίδευσή μας και την ενημέρωση των υπαλλήλων των δικών μας και των στελεχών. Έχουμε ανεβάσει και έχουμε αναρτήσει ένα εσωτερικό δίκτυο που έχουμε εμείς στο PSNet όλους τους emergency guides όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και τους έχουμε στείλει σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας. Και επίσης έχουμε κάνει σύσταση όλοι οι συνάδελφοι να κατεβάσουν ένα application που είναι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αυτοκινήτων, το οποίο αυτό app κατεβαίνει πολύ εύκολα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και έχει όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, έχει τα βασικά σημεία που έχει ένας rescue guide, δηλαδή αν είναι ηλεκτρικό ή όχι, που είναι πολύ σημαντικό για μας, τι καύσιμο έχει και πού μπορείς να κόψεις. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της πυρκαγιάς, είναι και το θέμα της διάσωσης για μας σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα τροχαίο ατύχημα που να έχει έναν εγκλωβισμένο άνθρωπο μέσα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επειδή όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν ρεύμα υψηλής τάσης και έχουν αγωγούς, έχουν καλώδια μέσα που διαραίουν το όχημα, πρέπει να κόψεις σε συγκεκριμένα σημεία και να ξέρεις που κόβεις. Πηγαίνοντας στο συμβάν, αν ξέρεις ότι έχεις το χ μοντέλο αυτοκινήτου, το κατεβάζεις στο κινητό σου και βλέπεις τα κόκκινα σημεία που σου λέει ο κατασκευαστής που απαγορεύεται να κόψεις ή να επέμβεις, τέλος πάντων, και πας ήδη προετοιμασμένος. Κύριε Πιπυραγέ, κύριε Σαΐτζη, εντυπωσιάστηκα από τις γνώσεις σας. Δηλώνω αδιάβαστος για το τελευταίο κομμάτι και θα το ψάξω πάρα πολύ για αυτήν την εφαρμογή. Δεν ξέρω αν μπορεί να την κατεβάσει κάποιος πολίτης. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Χάρηκα πολύ για αυτήν τη συνομιλία και ειλικρινά είμαι εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις σας.